Καλησπέρα σας. Ένα ακόμα Friday Live ξεκινάει σήμερα, απόψε. Ένα Friday Live που θα είναι λίγο πιο αργά από φέτος, θα είναι στις 9 η ώρα. Και ένα Friday Live που σήμερα θα είναι λίγο διαφορετικό και θα είναι λίγο πιο χρηστικό και λιγότερο θεωρητικό από ό,τι το έχουμε συνηθίσει. Γιατί σήμερα η θεματολογία μας θα είναι διαφορετική. Θα μιλήσουμε λιγάκι για το Webbook, το Webbook Interactive Practice, η οποία είναι μια online πλατφόρμα την οποία τη χρησιμοποιούμε στο φροντιστήριο. Είναι μια πλατφόρμα στην οποία κάνουμε ασκήσεις και θα δώσουμε οδηγίες σε όλους τους μαθητές μας πώς ακριβώς θα μπαίνουν, πώς θα τη χρησιμοποιούν και επίσης θα απαντήσω όλες τις ερωτήσεις που θα έχετε κατά τη διάρκεια του live, γιατί θα τα πάρω όλα βήμα-βήμα, ένα-ένα, πώς φτιάχνουμε τον λογαριασμό μας, πώς κάνουμε τις ασκήσεις, τι ασκήσεις θα κάνουμε κάθε φορά που έχουμε για από μάθημα σε μάθημα, τι ασκήσεις θα κάνουμε για να προετοιμαστούμε για το διαγώνισμα. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω και περιμένω λιγάκι να μαζευτούν σιγά-σιγά και οι γονείς που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο, είναι ότι το Webbook Interactive Practice, όπως λέει και το όνομά του, δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να αξιολογήσουμε τους μαθητές. Δεν θα το συμπεριλαμβάνουμε καθόλου, είναι η αλήθεια, μέσα στα κριτήρια βαθμολόγησης. Ο λόγος που το κάνουμε είναι ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή πλατφόρμα εξάσκησης, η οποία βοηθάει πάρα πολύ τους μαθητές να μάθουν το λεξιλόγιο με ένα πάρα πολύ ευχάριστο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν να μάθουν το λεξιλόγιο πολύ ουσιαστικά, πολύ ευχάριστα και όχι μηχανικά, να παπαγαλίζουν λέξεις που ουσιαστικά δεν ξέρουν τελικά τι σημαίνουν. Θα δώσουμε οδηγίες σε όλους τους μαθητές και γραπτός από την επόμενη εβδομάδα και να πω ότι περιμένω τις ερωτήσεις σας και τις απορίες σας. Γράψτε μου στα σχόλια οτιδήποτε θέλετε, είτε είναι τώρα είτε το παρακολουθήσετε αργότερα στην αναμετάδοση και όλες τις ερωτήσεις σας θα τις απαντήσουμε, έτσι ώστε να μπορείτε από την επόμενη εβδομάδα να χρησιμοποιείτε εσείς και τα παιδιά σας κατά βάση και με τη δικιά σας βοήθεια και τη δικιά σας καθοδήγηση, ίσως, το webbook με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα σιγά-σιγά. Αυτό που θα χρειαστούμε για να χρησιμοποιήσουμε πρωτού ξεκινήσουμε το webbook είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το multibook, το οποίο θα δοθεί σε όλους τους μαθητές μας την επόμενη εβδομάδα. Και ο λόγος που θα το χρησιμοποιεί, θα χρειαστείτε αυτό το multibook, είναι ότι στο τέλος του βιβλίου, στη σελίδα 116, υπάρχουν γραπτός, γιατί πάντοτε είναι διαφορετικά να το διαβάζεις, γραπτός οι οδηγίες στο πώς χρησιμοποιούμε το multibook. Συγγνώμη, το webbook. Μέσα στο multibook, λοιπόν, θα βρούμε τις οδηγίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε το webbook και θα χρησιμοποιούμε και το student's book, το βιβλίο του μαθητή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον κωδικό, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς εδώ. Έχω πάρει εγώ το βιβλίο του Φίλιππου, του γιού μου, για να φτιάξω το λογαριασμό του και να το χρησιμοποιήσουμε, έτσι να το χρησιμοποιήσουμε σε ένα live παράδειγμα. Πρωτού ξεκινήσω, θα ήθελα να ρωτήσω, με ακούτε καλά, με βλέπετε καλά, έχουμε καμία ερώτηση πρωτού ξεκινήσουμε έτσι να στείλουμε σιγά σιγά το λογαριασμό για το webbook του Φίλιππου και να μπορέσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε μέσα στο πνεύμα. Περιμένω τα σχόλιά σας. Με ακούτε καλά, παιδιά, για πείτε μου. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω, αναδιαστήματα θα επιστρέφω. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε το λογαριασμό μας. Για να φτιάξουμε το λογαριασμό μας, θα πρέπει να επισκεφτούμε τη σελίδα που σας έδειξα λίγο πριν, θα τη δείξω ξανά αναλυτικά, η οποία θα πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να τη δείτε. Υπάρχει εδώ πέρα, ακριβώς, είναι η σελίδα που αναφέρεται στη σελίδα 117 από το Multibook. Να δω τα σχόλιά σας λιγάκι. Η Ειρήνη μας λέει, πολύ ωραία εικόνα και έχω όπως πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Περιμένω τις ερωτήσεις σας, παιδιά. Βλέπω, μαζευτήκαμε τώρα. Τώρα ξεκινάμε. Μην αγχώνεστε, δεν έχετε χάσει κάτι. Ερωτήσεις μου τις στέλνετε, δεν ακούτε καλά. Κάτι το είπα γρήγορα, να το ξαναπώ. Μου τα λέτε συνέχεια. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν στη σελίδα να δούμε σε ποια σελίδα θα πρέπει να πάμε. Η σελίδα που θα πρέπει να πάμε πρέπει να γράφει εδώ πέρα webbook.com.
burlington.com, κάθετος login, κάθετος coupon. Για να, θα πρέπει να μας βγάζει εδώ ένα κουτάκι, είναι πολύ σημαντικό να γράφει coupon, εντάξει, για να γράψουμε το κωδικό του κουπονιού. Και ποιος είναι ο κωδικός του κουπονιού? Ο κωδικός του κουπονιού είναι ακριβώς αυτό εδώ, και με αυτό ακριβώς ξεκινάμε και εμείς. Γράφουμε λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες κεφαλαία τον κωδικό του Φίλιππου, CBZB, πρέπει ακριβώς τα ίδια, 2C9X8, και συνεχίζουμε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, εγώ τι έκανα τώρα? Μπήκα στη σελίδα η οποία έλεγε webbook.burlingtonbooks.com, κάθετος register, κάθετος coupon, τη σελίδα που έχει το coupon, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό, και έγραψα τον κωδικό του κουπονιού. Το κουπόνι είναι εδώ πέρα, είναι στο Students Book, παιδιά, υποχρεωτικά στο Students Book, το βιβλίο του μαθητή, αλλά άσχετα από το επίπεδο, στο Students Book, στην πρώτη σελίδα. Λοιπόν, για να δω, ο Νίκος τι μας λέει, τέλειος, ευχαριστούμε πολύ Νίκο, και ο Χρήστος, Webbook, πρωτοποριακή μέθοδος. Έτσι, Χρήστο μου, το ξέρω ότι ο Χρήστος αγαπάει τεχνολογία και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό είχαμε αναλύσει εδώ πέρα, τα είχαμε πει πολύ 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 αναλυτικά. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ. Είναι όχι μόνο ευχάριστο, αλλά και ταυτόχρονα είναι πάρα 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 πολύ ουσιαστικό. Ωραία, επανέρχομαι και οποιαδήποτε άλλη ερώτηση έχετε, παιδιά, θα την απαντήσουμε. Είχαμε μείνει ότι είχαμε βάλει στη σελίδα το webbook.beltonbooks.com, κάθετος register, κάθετος coupon. Αυτό υπάρχει και εδώ πέρα η σελίδα. Δεν είναι ανάγκη να τη θυμάστε απ' έξω. Την έχω γράψει ήδη στο θέμα του Facebook Live. Υπάρχει και στη σελίδα 117 από το MathBook. Και μου λέει εδώ πέρα πρέπει να κάνω ένα register, ένα registration, να εγγραφώ. Το πρώτο πράγμα θα πρέπει να εισάγω είναι το class code. Τα class codes αλλάζουν κάθε χρόνο. Τα βρίσκουμε πάλι στο MultiBook, σελίδα 117. Για τη Senior A, που είναι ο Φίλιππος, το class code είναι 4, πάντοτε κεφαλαία λατινικά, δεν αφήνουμε κενά. 4CB2E. Λοιπόν, και γράφουμε όνομα και επίθετο. Για να έχουμε μία ομοιομορφία, έχουμε ζητήσει από όλους να γράφουν το όνομά τους και το επίθετό τους με κεφαλαία ελληνικά. Για να έχουμε, να είμαστε όλοι το ίδιο. Όχι ότι παίζει μεγάλο ρόλο, απλά για λόγους ομοιομορφίας. Φίλιππος Γογούσης, λοιπόν. Εντάξει. Και ο Φίλιππος, αφού έβαλε το class code, που είναι ο κωδικός της τάξης, που αλλάζει κάθε χρόνο, προσοχή, και το βρίσκεται στο MultiBook που θα πάρετε την επόμενη εβδομάδα, έγραψε το όνομά του και το επίθετό του και κάνει register. Και πάρα πολύ ωραία. Και ο Φίλιππος εγγράφηκε. Και τελειώσαμε το πρώτο στάδιο. Δεν ξέρω αν έχουμε καταρχήν κάποια ερώτηση μέχρι στιγμής. Έχουμε κάποια απορία, κάτι θέλετε να με ρωτήσετε? Να δω κάποια επιπλέον σχόλια. Η Ρεγκίνα, ευχαριστούμε πολύ Ρεγκίνα, να είσαι καλά. Προσπαθούμε πάντοτε να δίνουμε όμορφα και ωραία πράγματα στους μαθητές μας, που θα χαιρόμαστε πρώτα απ' όλα εμείς, και νομίζω μέσα από αυτό θα χαίρονται όλοι. Είμαι έτοιμος τώρα να δείξω ακριβώς τι κάνουμε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Έχουμε κάποια πορεία μέχρι στιγμής, κάποιος, τι έχουμε κάνει? Έχουμε φτιάξει το λογαριασμό μας, πήγαμε στη σελίδα που εξηγήσαμε. Συγγνώμη, ίσως να μην με ακούγατε για λίγο. Χρησιμοποίησαμε το MultiBook έτσι ώστε να δούμε ποια είναι η σελίδα. Χρησιμοποίησαμε και το βιβλίο του μαθητή έτσι ώστε να γράψουμε τον κωδικό μας. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Καταπληκτικές ιδέες για περισσότερη μάθηση. Να είσαι καλά, Όλγα. Μου ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε, λοιπόν, τι κάνουμε σε καθημερινή βάση. Θα πάμε λοιπόν τυχαία στα μαθήματα 1 έως 5. Θα επιλέξω το κεφάλαιο 1.
Εδώ, πηγαίνοντας στο κεφάλαιο 1, έχω όλες τις λέξεις του κεφαλαίου. Για κάθε μία από τις λέξεις μπορώ να τις ακούσω. Brother. Και ελπίζω να ακούγεται καθαρά. There are four children in my family. I've got two sisters and a brother. Άρα ακούμε τη λέξη, την προφορά της, προφανώς όποια λέξη δεν ξέρουμε πώς προφέρεται να ακούμε σωστά, και ένα παράδειγμα. Αυτό μπορεί να το κάνουμε... Car. I haven't got a car, but I've got a motorbike. Για όλες τις λέξεις του κεφαλαίου. Αυτές είναι όλες οι λέξεις του κεφαλαίου, συγγνώμη κατά λάθος που είχαμε εδώ, μέχρι κάτω. Και το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε να κάνουμε 4 διαφορετικά activities για το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Τα οποία τα activities, όταν τα ολοκληρώσουμε, θα μας βοηθήσουν έτσι ώστε εμείς να έχουμε μάθει το λεξιλόγιο και να μην το έχουμε αντιληφθεί πώς το κάνουμε. Η πρώτη μας δραστηριότητα είναι ένα σταυρόλεξο. Collection. Τι κάνω, ακούω και αφού βάλω λατινικά, αγγλικά δηλαδή, μικρά, όχι κεφαλαία, μικρά, το γράφω. Συνεχίζω και ακούω. Swimming. Και γράφω. Και να κάνω και ένα λάθος. Nice. Το nice θα το γράψω με A για να κάνουμε ένα λάθος. Ακούμε όλες τις λέξεις. Δεν θα τις ακούσετε όλες τις λέξεις, γιατί θα είναι κουραστικό για εσάς. Κάνω check, έλεγχο. Μόλις κάνω τον έλεγχο, εδώ μου βγάζει ένα μήνυμα «You did not answer all the questions, are you sure you want to check?» Δεν απάντησες όλες τις ερωτήσεις, είσαι σίγουρος ότι θέλεις να τσεκάρεις. Αυτό το μήνυμα εμφανίστηκε γιατί έχω αφήσει κενά, δεν τις έκανα όλες. Εγώ θα το πω λοιπόν «OK, ξέρω τι κάνω, θέλω να τις τσεκάρεις». Και από ό,τι παρατηρείτε, βλέπουμε ότι έχω κάνει 2 σωστά, όλα τα υπόλοιπα λάθη και τον Άρης που το έχει βγάλει λάθος. Προσοχή! Εδώ μας δίνει μία δεύτερη ευκαιρία. Και γιατί μας δίνει μία δεύτερη ευκαιρία? Γιατί το πρόγραμμα, η πλατφόρμα αυτή, δεν έχει φτιαχτεί με τη λογική του assessment, της αξιολόγησης, αλλά έχει φτιαχτεί με τη λογική ότι εγώ θέλω να σε βοηθήσω να μάθεις το λεξιλόγιο πιο εύκολα. Είμαι ένας βοηθός σου, ένας assistant, ένας coach, ο οποίος θα σε βοηθήσει να μάθεις το λεξιλόγιο και όχι μόνο, και τη γραμματική σου πιο εύκολα, πιο ουσιαστικά, πιο ευχάριστα. Όλα μαζί. Οπότε σου λέει, σου δίνω μια δεύτερη ευκαιρία, correct yourself, το βλέπετε εδώ κάτω, να τα διορθώσεις τα λάθη σου. Ένας φυσιολογικός μαθητής, και όχι σαν και εμένα, ακατάδεκτος μαθήσεως, τι θα είχε κάνει? Από όλες τις ερωτήσεις θα τα είχε όλα σωστά και θα είχε κάνει 1-2 λάθη, 3 λάθη. Τι θα έκανε εκείνη τη στιγμή? Θα έπαιρνε το companion που έχει όλο το λεξιλόγιο, θα έβλεπε ακριβώς τι λάθος έχει κάνει και θα το διόρθωνε. Εκείνη ακριβώς τη μαγική στιγμή που διορθώνει το λάθος του, είναι και η στιγμή που μαθαίνει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό. Οπότε το διορθώνουμε, του λέμε check again, να με διορθώσει ξανά, βγάζει το 2 μήνυμα που μου έκανε πριν και μου λέει ότι ορίστε, αυτά είναι σωστά και αυτά είναι τα λάθη. Αν εγώ κάνω αυτή την άσκηση και δεν τα πάω καλά και λέω θέλω να την ξανακάνω, πατάω εδώ το κουμπάκι που λέει reset. Κάνοντας το reset, μου εμφανίζει χρησιμοποιώντας τις ίδιες λέξεις, ποιες λέξεις δηλαδή, λέξεις που έχει επιλέξει μέσα από το κεφάλαιο 1, σε ένα διαφορετικό σταυρόλεξο. Έτσι ώστε να μην ενθαρρύνουμε, να μην προωθούμε την φωτογραφική μνήμη, ότι τι έβαλα εκεί πάνω, αλλά την ουσία. Και κάθε φορά που θα πρέπει να κάνω εγώ το σταυρόλεξο, να ακούω ξανά τις λέξεις από native speaker, καταλαβαίνουμε πόσο πολύ μας βοηθάει αυτό στην προφορά. Όσες φορές και να το κάνω reset, θα μου βγάλει καινούργια σταυρόλεξα και αυτό ισχύει για όλες τις ασκήσεις. Και τελείωσα με αυτόν τον τρόπο την πρώτη άσκηση και θέλω να δω αν έχουμε, να βγάλουμε το σχόλιο της Όλγας, ερωτήσεις. Γκρέτα, τέλειο, ευχάριστο, εκπαιδευτικό και διασκεδαστικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γκρέτα. Ναι, πράγματι μας αρέσει πάρα πολύ. Ο Γιώργος, μπράβο Βαγγέλη, πάντα πρωτοπόρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την υποστήριξη και την ψυχολογική στήριξη που είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Η Τόνια, πολύ βοηθητικό υλικό, ιδιαίτερα για μαθητές που δυσκολεύονται με το λεξιλόγιο. Είναι αλήθεια ότι βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει στην προφορά, γιατί τα ακούμε σωστά. Βοηθάει στο listening. Ό,τι ακούς σωστά, το μιμήσε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Βοηθάει στο listening, σε βοηθάει να ακούς. Είναι πάρα πολύ και σου εμπλουτίζει το λεξιλόγιο. Οπότε, ακόμα και έκθεση να γράφεις, χρησιμοποιείς καλύτερο λεξιλόγιο.
Η Σοφία, ευχαριστούμε πολύ, πολύ καλή παρουσίαση και πολύ καλό εκπαιδευτικό υλικό. Να είσαι καλά, Σοφία μου, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ και τα καλά σου λόγια. Θα ήθελα ερωτήσεις πρακτικού επίσης, αν υπάρχει κάτι που δεν το καταλαβαίνετε μέχρι στιγμής. Αυτό που έχουμε εξηγήσει μέχρι τώρα είναι ότι πώς κάνουμε το λογαριασμό μας, πώς μπαίνουμε μέσα και πώς κάναμε την πρώτη μας άσκηση. Και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε πώς κάνουμε τις υπόλοιπες ασκήσεις. Κλείνουμε και βλέπουμε ότι πάμε στην δεύτερη άσκηση που είναι matching volumes. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε, αντιστοιχίζουμε αυτά που ακούμε με αυτά εδώ που βλέπουμε. Food, βοηθήστε με, ναι, το βρήκα το πρώτο. Hobby. Hobby, πάμε να βρούμε να κάνω ένα λάθος, το πάμε πάνω στο football. Αφού λοιπόν θα τα έχω κάνει όλα, θα κάνω ένα check. Βγάζει πάλι το ίδιο μήνυμα λάθος γιατί δεν τα έχω κάνει εγώ. Έχω κάνει ένα σωστό, τα υπόλοιπα λάθη. Βλέπετε εδώ το hobby που το έβαλε στο football, που το έβγαλε λάθος. Εννοείται ότι δεν με ελέγχει. Γιατί ξαναλέω, ο λόγος που κάνουμε το Webbook Interactive Practice δεν είναι καθόλου ελεγκτικός. Δεν είναι το assessment, δεν είναι η αξιολόγηση. Ο λόγος είναι καθαρά να έχω επιπλέον εξάσκηση, να την κάνω online, έτσι ώστε το παιδί να θεωρεί ότι είναι κάτι πιο πολύ παιχνίδι και λιγότερο διάβασμα, να έχω προφορές από native speaker που θα με βοηθήσει τόσο στο speaking όσο και στο listening. Προφανώς θα εμπλουτίσει το λεξιλογιό μου, θα με βοηθήσει το writing και οπουδήποτε αλλού, εννοείται. Άρα, μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, κάνω correct yourself, διορθώνω τα λάθη μου και αφού τα διορθώσω τα λάθη μου, έπειτα κάνω check again, δεύτερη φορά, και μου βγάζει το τελικό μου score, το τελικό μου αποτέλεσμα. Όσες φορές ξανακάνω την ίδια άσκηση, θα δούμε ότι δεν θα μου βγάλει το football μπροστά και τις λέξεις που τις ίδιες με την ίδια σειρά. Μου βγάζει καινούργια επιλογή λέξεων ανακατεμένες. Έτσι ώστε να μην ενθαρρύνω την παπαγαλία, να μην ενθαρρύνω τη φωτογραφική μνήμη, αλλά να μαθαίνω ουσιαστικά. Πάμε να δούμε αν έχουμε κάποια άλλη απορία, κάποιο άλλο σχόλιο. Η Ρεγκίνα ρωτάει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, Νικόλα, χαίρομαι που το παρακολουθείς. Ο Νικόλας που είναι καινούργιος μαθητής, το παρακολουθεί μέσα από το live. Ελπίζω μαζί με τη Ρεγκίνα να έχουμε καλύψει όλες τις απορίες. Χαίρομαι, Νικόλα, που σας αρέσει. Είναι πράγματι πάρα 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 πολύ ωραίο και θα ήθελα να το αγαπήσετε και να το κάνετε, γιατί θα σας βοηθήσει να μάθετε το λεξιλόγιο σας πάρα πάρα πολύ ευχάριστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα, για το σχόλιο και για τη συμμετοχή σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Έχουμε δει τις δύο πρώτες ασκήσεις. Συνεχίζουμε, προχωράμε να δούμε την επόμενη ασκησούλα, την τρίτη άσκηση, στην οποία έχω spelling. Τώρα, παρατηρήστε. Μέχρι στιγμής οι δύο πρώτες ασκήσεις μας βοηθήσανε να τα ακούμε στα αγγλικά και να τα γράφουμε. Εδώ πέρα τα βλέπουμε στα ελληνικά και τα γράφουμε στα αγγλικά. Οπότε έχω εδώ το πρόγραμμα, το πρέπει να το γράψω. Άρα τώρα μας βοηθάει να βελτιώσουμε και το δικό μας το spelling. Και να κάνουμε και ένα λάθος στο team, γράψουμε λάθος, έτσι. Και αφού το συμπληρώσω όλο, κάνω check, έλεγχος. Μου λέει ότι δεν τα έχω κάνει όλα, το καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Και κοιτάξτε, στο team μου βάζει το τι ήταν σωστό και τα υπόλοιπα τρία γράμματα ήταν λάθος. Εντάξει, άρα με βοηθάει να εντοπίσω και ποια είναι τα λάθη μου. Και λέω, θα διορθώσω τώρα τα λάθη μου και στο team θα κάνω άλλο ένα σωστό, αλλά το τελευταίο γράμμα θα το κάνω λάθος. Και στο sport θα κάνουμε δύο λάθη στο τέλος. Check again, να το ελέγξουμε ξανά και παρατηρούμε πόσο καλά μου το διορθώνει το spelling, πραγματικά μαγικό νομίζω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σου λέει ότι κοίταξε το team το έχει σωστά, αλλά αυτό το τελευταίο γραμματάκι το έκανε λάθος, στο sport το βρήκες αυτά, έκανες τα δύο τελευταία γράμματα λάθος. Η τρίτη λοιπόν άσκηση, όπως και η τέταρτη άσκηση, το οποίο είναι matching columns, αντιστοιχίζουν με αγγλικά με ελληνικά, προσπαθούν να σου δείξουν τι σημαίνουν οι λέξεις. Άρα οι πρώτες δύο δουλεύουν πιο πολύ το listening, το speaking, το spelling και το άλλο, οι άλλες δύο το τι σημαίνουν οι λέξεις. Έτσι ώστε κάνοντας όλες τις ασκήσεις και το ξαναλέω, όσες φορές και αν κάνουμε τις ασκήσεις, πάντοτε μας βγάζει καινούργια άσκηση,
άμα του κάνεις έλεγχο, σου δίνει πάντοτε δεύτερη ευκαιρία στο correct yourself, σου τα διορθώνει τελικά, στο check again, συγγνώμη, αφού κάνει πρώτα correct yourself. Σε βοηθάει να ολοκληρώσεις την εκμάθηση του λεξιλογίου για όλο το κεφάλαιο. Με ένα τρόπο, νομίζω, ιδιαίτερα ευχάριστο και ιδιαίτερα πρακτικό. Ολοκληρώνουμε τις ασκησούλες, πάμε να δούμε αν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Την Γεωργία, για να το κάνουμε σωστά. Λοιπόν, Γεωργία μας. Multibook, το παίρνουμε όλα τα παιδιά μας, θα το πάρουμε μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Ο λόγος που καθυστέρησαν είναι ότι θα δείτε φέτος ότι τα Multibook έχουν μεγαλώσει. Έχουν γίνει, τη Senior A, για παράδειγμα, είναι 120 σελίδες. Περιέχει πάρα πολύ έξτρα υλικό, πέρα από τα κουτάκια της γραμματικής, πέρα από τα πλάνα που έχουμε για όλες μας τις εκθέσεις και το χρησιμό λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε φέτος συμπεριλάβει έξτρα τεστάκια εξάσκησης των μαθητών για να προετοιμαστούν προτού θα γράψουν ένα διαγώνισμα. Και επίσης έχουμε συμπεριλάβει ένα τεστ του EuroPulso, έτσι ώστε να κάνουμε ένα τεστάκι in class για να το δούμε, να πάρουμε μια εικόνα αργότερα τον Ιανουάριο και να συμμετέχουμε αργότερα τον Μάιο στις εξετάσεις μας. Και έχουμε και τα festival pages με Halloween εδώ, άνοιξα νομίζω, και εκεί ετοιμαζόμαστε, έχουμε πολλές εκπλήξεις, ετοιμάζουμε το Halloween party ήδη, το δουλεύουμε, θα είναι μια τρομερή συνεργασία μαζί με την Μαρία, η Μαρία τη Δαμανάκη, αλλά ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμο να γίνει λεπτομέρειες. Έχουμε οδηγίες για την εγκατάσταση του e-book, οδηγίες για το webbook, οτιδήποτε χρειαστείτε, το έχουμε συμπεριλάβει μέσα στο Multibook, οπότε Γεωργία, την επόμενη εβδομάδα θα έχει εκτυπωθεί. Εδώ έχω την τελική έκδοση για να κάνουμε τις διορθώσεις μας. Από εβδομάδα θα το μοιράσουμε σε όλους τους μαθητές μας. Σε ευχαριστώ πάντως που ρώτησες, είναι μια καλή αφορμή να μιλήσουμε και για το Multibook λιγάκι. Επανέρχομαι στο θέμα μας που είναι το webbook και έχω ολοκληρώσει αυτές τις 4 ασκησούλες. Τις ασκήσεις λεξιλογίου, τις οποίες τις κάνω κάθε φορά από μάθημα σε μάθημα. Προτού δείξω τι θα κάνουμε για το διαγώνισμα, μου αρέσει να δείξω κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι γίνεται όταν έχω να προετοιμαστώ για το διαγώνισμα στα μαθήματα 1-5 λεξιλόγιο. Προφανώς και μπορείτε να κάνετε τις ίδιες ασκήσεις για όλο το λεξιλόγιο. Το 1-5 έχει 106 λέξεις. Αλλά επειδή όμως αυτό θα σας είναι λίγο κουραστικό και αρνιαρό κάποιες φορές, με ποια έννοια, κάποιες από αυτές τις λέξεις θα τις ξέρουν αυτές πάρα πολύ καλά. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι ουσιαστικά η πλατφόρμα αυτή είναι ο προσωπικός μας coach και κρατάει τα στατιστικά μας. Άρα εδώ στον Φίλιππο, που του χάλασε τα στατιστικά του, Φιλιππάκο, θέλω να με συγχωρέσεις, τα στατιστικά σου δεν θα είναι πολύ καλά στην αρχή, αλλά θα δουλέψεις και θα τα βελτιώσεις. Μου λέει για κάθε μία από τις λέξεις πόσες φορές τη συνάντησα και πόσες φορές την έχω βρει. Προφανώς τις έχω συναντήσει πολλές φορές, γι' αυτό έκανα refresh πολλές ασκήσεις για να συναντήσω πολλές λέξεις συνέχεια. Βλέπετε τη λέξη brother, την είδα 2 φορές, την μερικά 0 φορές σωστά. Τη λέξη collection, θυμάστε που την έγραψα, 3 φορές την έγραψα 1 φορά σωστά. Τη λέξη food, 3 φορές την είδα 1 φορά σωστά. Και βλέπετε όλα τα στατιστικά εδώ πέρα. Έτσι εγώ μπορώ να επιλέξω, πατώντας εδώ τα αστεράκια, εγώ τα πατάω τυχαία, το καταλαβαίνετε. Πατώντας εδώ τα αστεράκια, μπορώ να επιλέξω ποιες λέξεις θέλω να κάνω εξάσκηση. Και θα πω ότι, κοίταξε, από όλες αυτές εδώ τις λέξεις, θέλω μόνο αυτές οι οποίες είναι personal words only. Επιλέγω και από εδώ κάποια στοιχεία. Συγγνώμη. Οπότε, θέλω μόνο τα personal words. Και όταν θέλω personal words και πάω να κάνω τις ασκησούλες, έχω επιλέξει 14 λέξεις. Άρα, από τις 100 λέξεις, εγώ επέλεξα τις 14, τις 24, τις 34. Ποιες είναι αυτές οι λέξεις που πραγματικά αντιμετωπίζω δυσκολία. Άρα, τι έχει κάτσει και έχει δει όλο τον καιρό τι έκανα, σε ποιες λέξεις δυσκολευόμουν. Μου λέει, τόσες φορές τις είδες, τόσες φορές τα βρήκε σωστά. Τις επιλέγω και κάνω ασκήσεις μόνο με αυτές τις λέξεις που με δυσκολεύουν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε εμείς να επιλέξουμε. Δεν σας το μοίραζα. Όχι, παιδιά, χίλια συγγνώμη. Μπορώ να επιλέξω, λοιπόν, αυτές τις λέξεις που με δυσκολεύουν.
Μάλλον δεν το βλέπατε σωστά την οθόνη το τελευταίο διάστημα, οπότε ξαναδείχνω ότι επέλεξα εδώ μέσα από τις με τα μπλε κουτάκια, μέσα από το spelling στο Successful Tries, πήγα στο spelling ή στο vocabulary και μου δείχνει πόσες φορές τα έχω δει και πόσες φορές τα έχω βρει σωστά. Δηλαδή το sister το έχω 0 στα 4, έτσι. Επέλεξα εγώ με μπλε και έχω επιλέξει να μου δείχνει μόνο τις λεξούλες οι οποίες είναι οι λέξεις που με δυσκολεύουν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορώ να αφοσιωθώ στις λέξεις με τις οποίες έχω δυσκολία. Είμαστε εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Το ξανά είπα αυτό λιγάκι γιατί έκανα λάθος, δεν το μοιραζόμουν. Βλέπατε μόνο εμένα. Έχουμε κάποια πορεία. Για πείτε μου λιγάκι πώς σας έχουμε κάποια ερώτηση. Γράψτε μου. Ωραία, περιμένω το σχολείο σας. Και με αυτό ολοκληρώνουμε το πρώτο βασικό κομμάτι που είναι του καθημερινού διαβάσματος, το λεξιλόγιο. Περιμένω τις απορίες σας, παιδιά. Μη φοβόσαστε να μας ρωτήσετε. Τι κάνω όταν έχω να κάνω επανάληψη για το τεστ. Όταν έχω να κάνω επανάληψη για το τεστ, πέρα από αυτό εδώ της ασκήσης του λεξιλογίου, θα κάνω το test yourself one, στο οποίο έχω πάλι λεξιλόγιο. Οι ασκήσεις γίνονται με την ίδια λογική, δεν θέλω να σας κουράσω. Είναι με την ίδια λογική. Θα τραβάμε εδώ τις λεξούλες αναλόγως τι βλέπουμε και πάλι στο τέλος θα υπάρχει check, correct yourself και check again. Άρα έχω δύο ασκήσεις, test yourself one και test yourself two, που σου τσεκάρουν όλο το λεξιλόγιο σου. Και επίσης έχω και τρεις ασκησούλες γραμματικής. Activity one, activity two, activity three, στο οποίο δουλεύω τη γραμματική μου. Ποια γραμματική? Τη γραμματική που έχω διδαχθεί στα μαθήματα 1, 2, 3, 4, 5 ή 6 ως 10, ανάλογος που βρισκόμαστε. Και πάντοτε ισχύει το check, correct yourself, check again. Και πάντοτε όταν κάνω ένα refresh θα μου βγάλει μια καινούργια άσκηση. Που σημαίνει ότι μπορώ να κάνω όσες ασκήσεις γραμματικής θέλω, όσες ασκήσεις λεξιλογίου θέλω, γιατί θα κάνω refresh συνέχεια έτσι ώστε να έχω εξάσκηση. Τέλος, έχει δύο activities που είναι interactive dialogues, είναι πολύ εύκολα. Ακούω, τραβάω το κειμενάκι και το συμπληρώνω τα δύο διαλογάκια. Αυτές είναι πολύ εύκολες, είναι καθαρά προαιρετικές, αυτές τις κάνει όποιος θέλει. Οπότε, για το διαγώνισμα επικεντρώνεστε στο test yourself 1, test yourself 2, activity 1, 2 and 3 και φυσικά στο λεξιλόγιο στο οποίο αντιμετωπίζετε δυσκολία. Αυτό που σας έδειξα, δεν το τσεκάρετε με τα μπλε αστεράκια, βλέποντας στα successful tries, στο spelling και στο vocabulary, πόσες φορές έχετε συναντήσει λέξεις και πόσα λάθη έχετε κάνει. Νομίζω ότι έχουμε πάρει μια πολύ πολύ καλή ιδέα. Έχω μια ερωτησούλα τελευταία από τον Δημήτρη. Δεν προλάβαμε στην αρχή της παρουσίασης πώς αποκτάμε πρόσβαση στο webbook. Λοιπόν, θα το απαντήσω ο Δημήτρη, αλλά να πω ότι έτσι κι αλλιώς μπορείς να παρακολουθήσεις όλο το βίντεο από την αρχή για να μην έχεις καμία απορία. Δεύτερον, στο τέλος της σελίδα 116 και 117 στο webbook υπάρχουν εδώ πέρα δύο short URLs, δύο διευθύνσεις. Το ένα το οποίο έχει ένα βίντεο στο YouTube που το έχει ετοιμάσει η Ελένη Κορδονούρη και είναι αναλυτικότατο και σου δίνει τις ίδιες πληροφορίες που σου έχω δώσει σήμερα και πιο αναλυτικά. Και επίσης ένα δεύτερο που έχει ένα δεύτερο short URL που σου δίνουν διάφορα βίντεο που μιλάνε για το webbook. Αυτό που εξήγησα είναι ότι για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο webbook θα πρέπει να πάμε στη σελίδα μας που θα είναι webbook.bellingtonbooks.com κάθετος εδώ, να το βρω το σωστό, webbook κάθετος login κάθετος coupon. Αυτό όλο το URL πάλι δεν χρειάζεται να το θυμάσαι απ' έξω, θα το βρεις εδώ πέρα, webbook.bellingtonbooks.com κάθετος login κάθετος coupon. Από εδώ είναι πολύ σημαντικό το coupon και θα χρησιμοποιήσεις τον αριθμό του κουπονιού που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του Students Book, εντάξει, το βιβλίο του μαθητή, άσχετα από το επίπεδο, εδώ έχω τώρα Senior Ray, εδώ πέρα, αυτό το είναι το Students Book, αυτό το κωδικό θα χρησιμοποιήσετε και θα χρησιμοποιήσετε στη δεύτερη οθόνη που θα σας βγάλει, τώρα δεν μπορεί να την βγάλει εμένα γιατί το έχω ήδη κάνει σαν διαδικασία, τον Class Code, το κωδικό της τάξης, Senior Ray BC, ο οποίος αλλάζει κάθε χρόνο και θα γράψεις με κεφαλαία ελληνικά
το όνομα και το επίθετο του μαθητή. Νομίζω ότι το είπα λίγο γρήγορα. Μπορεί να το ξαναπαρακολουθήσεις είτε μπορεί να το διαβάσεις μέσα από το Multibook. Έχουμε άλλες απορίες, Δημήτρη, είμαστε εντάξει. Καλύφθηκες, θα ήθελα να σου πω κάτι άλλο, να μου το πεις. Έχουμε κάποια άλλη απορία, περιμένω να ακούσω από εσάς, όσοι με παρακολουθείτε. Να ευχαριστήσω καταρχήν που είχατε όλη την υπομονή να με δείτε για όλο αυτό το μισάρο, ένα πολύ μεγαλύτερο, Friday Live από ό,τι έχουμε συνήθως, πολύ πιο χρηστικό. Περιμένω λιγάκι πρωτού κλείσω να μου πείτε κατά πόσον όλα ήταν κατανοητά, κατά πόσο τα καταλάβατε. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, την επόμενη εβδομάδα επαναλαμβάνω ότι παραλαμβάνετε τα multi-books που περιέχουν τις οδηγίες. Θα χρησιμοποιήσετε τα student books με τους κωδικούς και θα κάνετε τις ασκήσεις όπως δείξαμε νωρίτερα. Νομίζω ότι είμαστε... ότι το έχουμε καλύψει το θέμα, να μην σας κρατάω άλλο. Να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ένα ακόμα Friday Live το οποίο αναλύει θέματα που μας απασχολούν, είτε είναι εσωτερικής χρήσης εδώ πέρα για τους μαθητές του φροντιστηρίου, είτε έχουν να κάνουν με διάφορα εκπαιδευτικά θέματα. Θέλω και τις ιδέες σας, τι θα θέλατε να αναλύσουμε την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε διάφορες ιδέες, θα έχουμε προσκεκλημένους και ψυχολόγους, θα έχουμε προσκεκλημένους και καθηγητές και από όλη την Ελλάδα ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν. Θα ήθελα έτσι τις ιδέες σας να μας βοηθήσετε για να επιλέξουμε ένα θέμα όσο γίνεται πιο καλό για εσάς για την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ, σας καληνυχτώ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ Παρασκευής. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στις 9 τώρα πια, Friday Lives, κάθε Παρασκευή στις 9 και επίσης θα ξεκινήσουμε να παράγουμε πολύ εκπαιδευτικό υλικό, μαθήματα, να τα παρακολουθείτε, να τα ψάχνετε. Γεια σας, σας χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.